Στο ΙΚΑ για τις αρχές του και τα ιδεώδη του φθήνει σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το Χαράλα από τα Λινταράκη, όπως είπε ο προλαβής σας, ο οποίος κατέρευσε τη στιγμή που μιλούσε για την κάρτα πολίτη, τη φοροκάρτα, την πόλη 1077 και την ψεύτικη οικονομική κρίση των τραπεζών και που πολλοί θα το θυμόμασταν τις προηγούμενες συγκεντρώσεις για την κάρτα πολίτη. Χαρακτηριστικά έλεγε από τότε το βήμα ότι βιώνουμε την ξένη κατοχή, ότι ο σημερινός πόλεμος που έμπλεξαν τη χώρα μας δεν γίνεται με όπλα αλλά με οικονομικά επινοήματα, με λογιστικό χρέος και οικονομικά μέτρα λιτότητας με το ξεπίνωμα της δημόσιας περιουσίας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πάρα πολύ, θα κόψω λίγο την ομιλία μου γιατί αρχίζει και νυχτώνει. Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε και την πορεία. Συγγνώμη λίγο να βρω σε ποια σημεία είναι τα πιο σημαντικά. Ήθελα να πω ότι οι πολιτικοί μας έχουν γίνει εκτελεστικά όργανα των δίθεν δανειστών, δοσύλλογοι γερμανοτσολιάδες, όπως έλεγε πριν λίγα χρόνια η σημερινή κυβέρνηση. Και αντί να υπηρετούν τον ελληνικό λαό, όπως ορκίστηκαν, υπηρετούν τους θεσμούς, απαγορεύοντας να τους κοντανομάζουν τρόικα. Οι θεσμοί είναι τρόικα και ψεύδονται, όπως λένε θεσμούς. Μας λένε ότι μας δανείζουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις. Ψεύδονται. Μας δίνουν λογιστικό χρήμα, το οποίο υποτίθεται ότι το χρησιμοποιούν για τις ανάγκες του δημοσίου, το οποίο δεν επιλύνει καν τα προβλήματα ρευστότητας τραπεζών. Αντίθετα, προσαυξάνει το χρέος και γυρνάει στην τσέπη τους με τεράστια κερδοφορία και τόχους. Μας λένε επίσης ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ψεύδονται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε πρόσφατη μελέτη του αναφέρει ότι το χρέος Ελλάδας μέχρι το 2017 θα φτάσει το 200% του ΑΕΠ. Αυτό το τεράστιο ποσοστό χρέους το έχει μόνο η Ιαπωνία και που τη βιομηχανία της ικανία το αντιμετωπίσει. Η χώρα έχει πτωχεύσει, ας μην γελιόμαστε. Και οι κερδοσκόποι περιμένουν σαν κοράκια να ελεγχίσουν τη δημόσια περιουσία. Μας λένε για επενδύσεις της Κόσκο και άλλων ξενοπολιεθνικών. Ψεύδονται. Ψεύδονται γιατί στην πραγματικότητα τους πληρώνουμε για να αρπάξουν ελληνική γη και το είδωρ. Τους χαρίζουμε τα λιμάνια μας και τα αεροδρόμια μας, τις ιδιοκτησίες μας και το πλούτο μας. Αυτή είναι η ανάπτυξη που κατερικά περιμένει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα σανίδια σωτηρίες υπόσχονται. Επισημαίνουμε ότι οι επενδυτές εδώ σε αυτή τη χώρα ήρθαν σαν οικονομικοί κατακτητές. Έτσι είπε ο Κινέζος πρόεδρος πρόσφατα της Κόσκο, που σε κλειστό κύκλο με τις δημόσιες αρχές, δημάρχους και λοιπούς, δεν βρέθηκε ένας πατριώτης καν να τον πετάξει στη θάλασσα, όπως έκαναν οι Σπαρτιάτες. Το ευχάριστο μέσα σε αυτή την κρίση είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι τράπεζες παρήγαγαν λογιστικό χρήμα, χωρίς να διαθέτουν σε υλική μορφή. Και τα ταμεία τους ήταν πάντα άδεια με λογιστικές εγγραφές σε δάνεια και επενδυτικά προγράμματα. Μία φούσκα που έσκασε το 2007 στις τράπεζες της Αμερικής και επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα έρχονται και μας λένε ότι η ηλεκτρονική κάρτα ταυτότητα πολίτη θα εξαφανίσει τη γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή. Ψεύδονται. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία που ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει άψογα με τη σημερινή μας ταυτότητα, όπου τα στοιχεία που διαθέτει είναι μοναδικά για κάθε πολίτη και υπεραρκετά για την ταυτοποίησή του. Σήμερα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας εκδίδονται μέσα σε 20 λεπτά, έχοντας έτσι εξαφανίσει κάθε γραφειοκρατία. Με την πρόσβαση του πολίτη μόνο στο αστυνομικό τμήμα. Γίνεται με την ηλεκτρονική διασυνδέση το πουλής online χωρίς δικαιολογητικά, ώστε να εξυπηρετηθεί χωρίς καμία ταλαιπωρία ο πολίτης. Μας λένε ότι κάτω από πολίτη θα περιέχει βιομετρικά χαρακτηριστικά, το αφημί, το άμικα και το DNA. Ψεύδονται. Η ταυτότητα έχει αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση του κατόχου της. Το αφημί και το άμικα είναι προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται για ορισμένες δραστηριότητες του πολίτη. Η ταυτότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ταξιδιωτικό έγγραφο, το διαβατήριο δηλαδή, το οποίο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το DNA δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των πολιτών, αλλά μόνο για τους τρομοκράτες και δολοφόνους. Δηλαδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται και μας ταπεινώνει και μας βάζει στο ίδιο τσουβάλι με τους παγκόσμιους δολοφόνους ή μήπως σκοπεύουν να μας κλωνοποιήσουν.
αφού το γενετικό μας υλικό θα βρίσκεται στην κατοχή τους. Καταργείται το τεκμήριο της αθεότητας, μα θεωρούν όλους έλογους τρομοκράτες και φοροπηγάδες. Και εδώ ψεύδονται. Η Ελλάδα έχει τεράστιο ποσοστό ανεργίας, φτώχεια και δεν υφίστονται αυτά που μας λένε. Επίσης, το κράτος έχει υποχρεώσεις και όσο ο ελληνικός λαός με μόχθο τους πληρώνει, έχει την απέτηση να είναι ανταποδοτικά, τόσο με τη διασφάλιση της υγείας, της επένδυσης ασφάλειας αλλά και των συνόρων. Επισημάνουμε ότι με το ΕΦΙΕ έχουν βγάλει τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε 75.000 σπίτια έχουν αρπάξει, των 100.000 ευρώ. Επίσης... Γιατί δεν λέτε ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, με όλα αυτά... Εννοείται αυτό. Να το πείτε! Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ακόμη είναι ότι μην ξεχνάμε την Πόλη 1202 που απέτυχε τον περιορισμό των αναλήψεων μετρητών και μεταφορά κεφαλαίων, δηλαδή τα capital control. Οι κάθε πολίτη είναι συνυφασμένοι με την αχρήματη κοινωνία. Επειδή δεν υπόθηκε αυτό, θα το πω πάρα πολύ σύντομα. Αυτό το Πόλ δεν τον επέβαλε ούτε η Τρόικα, ούτε οι δανειστές, ούτε η Γερμανία, ούτε ο Σόιμπλε, αλλά οι Έλληνες πολιτικοί. Τα ονόματά του θα διαβάσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τώρα που θα έρθουν οι εκλογές σε λίγο, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τη βλέπουμε να έχει πολύ ζωή. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο πρωθυπουργός Τσίπρας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Νικόλας Βούτσης, Γιώργος Σταθάκης, Αριστίδης Νικόλας, Δημήτριος Μαλτάς, Παναγιώτης Κουρλέτης, Νικόλας Παρασκευόπουλος, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Γιώργος Κατρούγκαλος, Παναγιώτης Καγκουροπλής, Νικόλας Παπάς, Αλέξανδρος Φρεμπουράνης, Παναγιώτης Νικολούδης, Χριστόφορος Βαρβαδάκης, Ιωάννης Πανούτσης, Αναστασίας Θεοδωρόπουλου, Θεοδόρος Λίτσας, Δημήτρης Βίτσας, Αναστάσιος Κουράκης και άλλοι. Επίσης, για να κλείσω, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το ηλεκτρονικό χρήμα ή αλλιώς πλαστικό χρήμα δεν είναι χρήμα. Δεν έχει μορφή, δεν έχει όγκο, δεν έχει χρώμα, δεν έχει μυρωδιά. Και μπορείς να το δεις μόνο όταν υπάρχουν τρεις παράγοντες μαζί. Πηγή ρευματός, σύνδεση στο διαδίκτυο και υπολογιστής, tablet, smartphone. Αυτά τα χρήματα είναι αέρας, δεν υπάρχουν χρήματα τέτοιες μορφής. Και κλείνοντας, θα ήθελα να κλείσω με κάποια λόγια που έλεγε ο Βάμπης ο Δελυνταδάκης. Έχουμε τη συνταγματική υποχρέωση στο έθνος να απελευθερώσουμε την Ελλάδα και την ξένη κατοχή. Έχουμε την υποχρέωση και απέναντι στον εαυτό μας να προστατεύσουμε από την ξένη κατοχή τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία μας. Ό,τι είναι πολύτιμο. Ώστε να είμαστε παρόντες στην ημέρα της απελευθέρωσης. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν θα περάσει. Δεν θα πάρουμε καμία κράτα από τον πολίτη, δεν θα δώσουμε κανένα στοιχείο. Κάθε νόμο της ξένης κατοχής θα καταργηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον συναγωνιστή τον Άγγελο Πιλάτη, εκπρόσωπο του ΙΝΚΑ. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο πατέρας Χρήστος Χριστοδούλου από τον Πειραιά. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Πειραιός, ο Μητροπολίτης Πειραιός, ότι θα στείλει εκπρόσωπο τον πατέρα Χρήστο. Ελάτε πατέρα. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου και είμαι γενικός γραμματέας εδώ της κληρικολαϊκής συνελεύσεως και χαιρετίζω τη μεγαλειώδη πανελλήνια συγκέντρωση εναντίον της κάρτας του πολίτη, της ηλεκτρονικής ταυτότητος και όλων εκείνων που οι αντίχριστες σατανικές δυνάμεις προσπαθούν να επιβάλλουν στον περήφανο ελληνικό ορθόδοξο χριστιανικό λαό. Δεν θα περάσουν όμως τα σχέδιά τους, γιατί ζει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορος. Και όταν κάθε μέρα ψάλουμε στις εκκλησίες Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος, σημαίνει ότι υποτασσόμαστε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και τα αντίχριστα σχέδια του σιωνισμού, της μασονίας, των σκοτεινών δυνάμεων και του Βατικανού δεν θα περάσουν. Πρέπει όλοι σύσσωμοι, η φωνή μας ως ιδά των πολλών να φτάσει στα ότα κυρίου Σαββαώθ του Παντοκράτορος, και όσο αν προσπαθούν να σπάσουν το καρύδι που λέγεται Ελλάδα και Ορθοδοξία, δεν θα μπορέσουν. Αυτό όμως εξαρτάται από μας, εξαρτάται από την πίστη και την ελπίδα που στηρίζουμε στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Επειδή όμως ο Θεός βλέπει ότι άρχοντες και αρχόμενοι μας αρέσουν περισσότερο τα χρήματα, η ανηθικότητα και η διαφθορά, γιατί αλλιώς δεν θα ψηφίζονταν το σύμφωνο της συμβιώσεως, γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Μετάνοια και επιστροφή. Έτσι θα σπάσουν τα μούτρα τους οι σκοτεινές δυνάμεις και δεν θα έχουν πέραση στον ελληνικό λαό, τον οποίον το χρησιμοποιούν σαν πειραματόζωο, και αν πέσει ο ελληνικός ορθόδοξος χριστιανικός λαός, τότε όλα τα άλλα τα έθνη θα υποταχθούν στην παγκοσμιοποίηση και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γι' αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας πρέπει να πρωτοφωνάξουμε και να διατρανώσουμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα και στην κάρτα του πολίτη. Όχι σε καμία οποιαδήποτε κάρτα, γιατί συνηθίζουμε στις κάρτες και έτσι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και την κάρτα του πολίτη. Ζήτω το ελληνικό έθνος. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Αγία μας Εκκλησία. Και να φωνάξουμε το Χριστός Ανέστη. Όταν έχουμε το Χριστό μαζί μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όταν ο Θεός είναι βεθυμών, ουδείς καθημών. Αμήν γέννητο. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Χρήστο, πραγματικά μας ενδυνάμωσε και μας έδωσε δύναμη και ευλογία. Και τώρα παρακαλώ στο βήμα από την ηρωική Υπαιανία, που χρόνια βρίσκεται κοντά και είναι συναγωνιστής και ομολογητής επί σειρά ετών και αγωνίζεται μαζί με όλους εμάς κοντά σε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα. Υποδεχτείτε τον Αθανάσιο Παπαγεωργίου από την ηρωική Υπαιανία. Αδέλφια συνέλληνες, ξέρω είσαστε κουρασμένοι, ξέρω όμως ότι μέσα στην καρδιά σας κρατάτε βαθιά τις ρίζες για τον Χριστό, την Ορθοδοξία και το ελληνικό έθνος. Όμενοι είναι στα γήματα όλοι εν Χριστώ. Η μεγάλη κατάρα της νέας εποχής που δεν την αξίζει η Ελλάδα όμως ελέγχεται σήμερα χάρη τη Θεία από τη φωνή του λαού, από όλους εσάς που γίνεται οργή Θεού. Αυτή η πλατεία φιλοξενεί για μια ακόμη φορά το πανορθόδοξο παλμό των Ελλήνων με τη βορβορόδια γωνία μας για την τύχη του έθνους. Ομολογούμε λοιπόν για την πίστη μας και μαζί το προσδόκιμα επιβιώσεων του έθνους που χάρασαν με πολύ αίμα οι προγονείς μας ενάντια στα δυτικά κακέφτυπα της πλάνης και του ψαχασμού, που δεν σταματούν εδώ, και επισημαίνουμε ότι τις μέρες μας παρατηρείται έτεχνα οργανωμένη και καλωστημένη κατάληψη της Βουλής από ελλημόφωνες, αλλά όχι ελλημόφρονες βουλευτές, που το πολιτικό του τάλαντο, ως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, είναι να ψηφίζουν ενάντια στα συμφέροντα εκείνων που τους ψήφισαν. Εάν όμως συμβαίνει να γίνεται αυτό,
ή δεν πρέπει να του ξαναψηφίσουμε, και ειδού είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και μειώνεται συνεχώς, ή το πολύ ζωηρά να τους περνάμε τα μηνύματα όπως τώρα, να καταλάβουν ότι η κάρτα δεν θα περάσει και οτιδήποτε άλλο επισύρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αδέλφια συνέλληνες, συγκληρονόμοι της ελληνικής ιστορίας, της Ορθοδοξίας και των ιερών μας παραδόσεως, υψώστε προσευχή και φωνή. Επιτέλους είναι αδικαιολόγητη η απάθεια όλων μας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους. Δεν είναι μόνο βόλτα που είχαμε μέχρι εδώ. Δεν ήρθαμε να κάνουμε με ένα περίπατο. Η σημερινή λοιπόν πανορθόδοξη εκδήλωση που λαμβάνει χαρακτήρα συναγερμού είναι μια ίστατη αφύπνιση του ελληνικού λαού που αντιστέκεται στην Θεό για τα κατασκευμένα δικαιώματά της. Αυτοί οι πάσης φύσεων βρωμιάζουν έμποροι κατακτητέ με τα δαιμονικά συστήματα βάσει σκανδαλώδου σχεδίου που επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων. Είναι ο βούριος ύπος των Ελλήνων μελοθανάτων, και μελοθάνατοι είμαστε όλοι εμείς. Όλοι αυτοί οι πριν και μετά απολύτιστοι δεν θα τολμήσουν να πειράξουν άλλο αυτούς που τους έμαθαν να ομιλούν, να διαβάζουν, να φαντάζονται και να δημιουργούν σήμερα. Εάν εμείς έστω και αργά τώρα αντιδράσουμε στεναρά, όλοι αυτοί που διατηρούν σχολές δήθεν, πανεπιστήμια δήθεν, αντιγράφοντας Πλάτωνα και Αριστοτέλη και Όμηρο και Σοκράτη, αντιγράφοντας δηλαδή μια Ελλάδα 3-4 χιλιετηρίδων, αν δεν πισοδομούσαν νωρίτερα τη συνενέση και υπακοή των σύγχρονων προδοτών. Όλοι αυτοί που αποφασίζουν για την κάρτα, το ΑΜΚΑ και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται από εμάς, και να προσέχει ο κάθε νέος σωτήρας αυτής της αγιοτόκου χώρας που δεν διαφέρει από τους προηγούμενους ηγέτες της μειοψηφίας πάντα, να αποκαλυφθεί ενώπιον του νόμου πως δεν πηγάζουν οι δυνατότητές του και οι στόχοι του, και ποιες έξοδες εξουσίας είναι εξάρτημα και ποιον ποιώνει. Εξαιρέσεις ελληνόφωνες πολιτικούς που βρουν ενάντια στα συμφέροντα των ψηφισάντων αυτούς δεν υπάρχουν. Όταν η σταθερά και αμύωτη διάλυση του κοινωνικού κράτου με πτώχευση, ανεργία, ανασφάλεια και πλήρη εξαθλίωση σε όλους τους τομείς, χωρίς περιθώρια ακόμα και για την ελάχιστη ελπίδα της νέας γενιάς του έθνους. Είναι οι σύγχρονοι εφιάλτες, είναι οι σύγχρονοι διοκλητιανοί, οι οποίοι δεν έχουν πλέον τα θηρία στην αρένα της Ρώμης, έχουν τα άλλα θηρία της αποκαλύψεως, με σύγχρονους διωγμούς που είναι η επερχόμενη δαιμονική ηλεκτρονική φυλακή. Μέχρι εδώ, όχι άλλες υποσχέσεις, δεν τους πιστεύουμε. Από εδώ και πέρα, μόνο ο Θεός. Και αν υπάρχουν ανάμεσά μας οι ελάχιστοι πιστοί του Χριστεφωνίου πληρώματος, του κλήρου κυρίως, χωρίς φόβο και πάθος, να τους αφορήσουν εδώ και τώρα και να αναθεματίζουν κάθε τέτοια πρόσβαση. Όσους συνέβαλαν μέχρι σήμερα και επέκεινα καταστροφή του ελληνικού έθνους και της ιστορίας ελληνικής φυλής, όλοι αυτοί που ψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν μέχρι σήμερα και τις κάρτες, ανάθεμα τους και τρισανάθεμα. Ο Παπαχρήστος κάτι είπε προηγουμένως, όμως ξέχασε να πει ότι να πει στο Σεβασμιότατο να μην κοινωνάει όπως παίρνουν από εδώ και πέρα τις κάρτες και κοροϊδεύουνε με Ιησούν ή Μαμονάν. Και όχι μόνο αυτό, αυτοτίθενται εκτός εκκλησίας. Δεν μπορεί να έχεις μέσα την κάρτα του Αντιχρίστου και συγχρόνως να το παίζεις ορθόδοξος χριστιανός. Είναι δύο μερίδες που απέχουν παρασάγκας. Τέρμα λοιπόν τα παρακάλια μέχρι εδώ ακόμα τους πολιτικούς. Αρκετά μας περιέπεξαν να ξέρουν ότι ένα σύνθημα περιμένουμε και την ώρα και αλίμονο τους προδότες. Ζει Κύριος ο Θεός, ο πάντοτε σωτήρ του έθνους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ορθοδοξία. Λίγο θα παρακαλούσα λίγο να ειρηνεύσουμε. Λίγο ειρηνεύστε πλέον. Μην κάνετε έτσι για λίγο χρόνο. Εδώ διαθέτουμε όλοι οι μέρες και ημερόνυχτα.
για ποδόσφαιρα και άλλα θεάματα. Δείξτε λίγο κατανόηση επιτέλους. Δεν χανόμαστε. Τι πανικός είναι αυτό. Να πάμε, πού θα πάμε. Στους καναπέδι για ξάπλα. Ψήφισμα. Ακούσετε λίγο, δεν θα το διαβάσω όλο για να μην καθυστερήσουμε. Λίγο ενδεικτικά και να το εγκρίνετε. Ψήφισμα της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας κατά της νέας κάρτας του πολίτη, ηλεκτρονικής ταυτότητας. Σήμερα Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 3 μετά μεσημβρία, συγκεντρωθήκαμε στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και καταλήξαμε με πορεία μπροστά στη Βουλή Ελλήνων αρκετές χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε τη νέα κάρτα του πολίτη, την ηλεκτρονική ταυτότητα, για τους παρακάτω λόγους. Η προσπάθεια επιβολής της νέας κάρτας του πολίτη ηλεκτρονικής ταυτότητας ή οποιασδήποτε τύπου νέας ταυτότητας και παράλληλα η υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΑΜΚΑ με τελικό στόχο την ενοποίηση ΑΦΜΗ ΑΜΚΑ, κάρτα υγείας κλπ. Στοιχεία σε μία ηλεκτρονική ταυτότητα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μόνο τυχαία δεν είναι. Με φόντο την οικονομική κρίση και υπό την απειλή λήψης αυστηρότερων οικονομικών μέτρων, η νέα τάξη πραγμάτων με την επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας στο λαό μας επιδιώκει την απόλυτη αστυνόμευση του καθενός μας. Έγκριτοι νομικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα και η υποχρεωτική εφαρμογή της είναι αντίθετη και προς το Ελληνικό Σύνταγμα και προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η επιμονή των ελληνικών κρατικών αρχών και η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας δημιουργεί ερωτηματικά για τη σχέση τους με τη δικτατορία που η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει με κάθε τρόπο σε όλο τον πλανήτη. Όταν μάλιστα σε άλλα κράτη απεφασίστηκε η απόσυρσή της. Ας μην μας διαφεύγει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας μας, Γεώργιος Παπανδρέου, είχε διακηρύξει επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια δικτατορία. Και θα σας διαβάσω μόνο για τους λόγους και θα κλείσουμε με απλά λόγια. Δηλώνουμε, αποδεχόμαστε το ψήφισμα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Αρχηγός Προσδοκότου Φ. 27463 3ης 16 Μαρτίου 2015 και τα ψηφίματα των προηγούμενων ετών τόσο του Πατρών Ερτολογίου όσο και του Νέου Ερτολογίου που απορρίπτουν την κάρτα κατά δυνάστευσης του πολίτη. Δεν βάζουμε υπογραφή σε κανένα λευκό χαρτί. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα την διαχειρίζεται. Ούτε δεχόμαστε οποιαδήποτε παρόπιο ή ισοδύναμο μέτρο. Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα με αναπρογραμματιζόμενο τσίπ που επιτρέπει σε ειδικά μηχανήματα ακόμα και εξ αποστάσεως την ανάγνωσή του με hacker. Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα ή με χωρίς το 666, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισαχθεί αυτό και εφόσον η παγκόσμια διασύνδεση γίνεται μόνο με τον αριθμό ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται διαρκώς και έχει επιβληθεί παντού. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία συγκεντρώνει τα πάντα για μας επιδιώκει να αποκλείσει από τη ζωή όσους δεν την έχουν παραλάβει σύμφωνα με την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κεφάλαιο ΙΒ 17 κεφάλαιο που λέει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει αν έχει το χάραγμα του ονόματος του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος του. Δεν δεχόμαστε την υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΑΜΚΑ καθώς και όλο το μορφό των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τύπου barcode ή παρόμοιο σύστημα. Όλοι εμείς οι πολίτες των οποίων προσβάλλεται βάναυσα η θρησκευτική του συνείδηση και παραβιάζονται κατάφορα κατοχυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής ζωής, ελευθερίας και δημοκρατίας. Δεν παραλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, οποιαδήποτε νέου τύπου ταυτότητα με την οποία πολιτογραφούμαστε το παγκόσμιο κράτος. Ούτε χωρούμε στις αρχές το δικαίωμα να μας παρακολουθούν νόμιμα ή παράνομα. Δεν παραλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα με την οποία εμείς οι Έλληνες παραδεινόμαστε αμαχητοί σε ένα πρωτοφανές
στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους ηλεκτρονικό φακέλωμα που οδηγεί στην κατάργηση του ανθρώπου ως προσώπου και την μετατροπή του σε ανθρωποιημένο, υποδουλμένο άτομο. Λέμε όχι στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν παραλαμβάνουμε μια ηλεκτρονική ταυτότητα με την οποία αρνούμαστε τη θεόδοτη τρισγελική ελευθερία μας και την παραδίνουμε σε χέρια αγνώστων και αγνώστων αντιχρίστων δυνάμεων. Ήρθε η ώρα να δηλώσετε ευθέως σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Θέλουμε να γνωρίζουμε τη θέση σας για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να αποφασίσουμε ποια θέση θα πάρουμε. Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια πριν είναι πολύ αργά να πείτε κι εσείς το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας όπως έχουν πράξει και άλλοι συνάδελφοί σας άλλων χωρών, π.χ. Αγγλία, Αυστραλία, Ρωσία κλπ. Λόγοι δημοκρατικής διοντολογίας και σεβασμού του ανθρώπου προσώπου επιβάλλουν την ενότητα όλων μας, αρχόντων και λαού. Μπορείτε επίσης να πείτε όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά και στο δυσόνιμο αντίχριστο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο αντριαδικός Θεός μας και θα διασώσει με τη χάρη του για άλλη μια φορά όπως τόσες φορές στην ιστορία του έθνους μας. Αν δηλώσουμε όλοι μαζί άρχοντες και αρχόμενοι τη βαθιά μας μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας για να λυτρωθεί από την απερχόμενη τυραννία η πατρίδα μας. Το παρόν ψήφισμα επικυρώθηκε από τους εκπροσώπους όλων των φορέων και συλλόγων της συγκεντρώσεως και εγκρίθηκε ομόφωνα από χιλιάδες λαού. Εγκρίνεται. Και κλείνουμε, παρακαλώ, με την προσευχή που θα κάνουμε, θα πούμε τον Τυπερμάχο και τον Εθνικό μας Ύμνο. Θα παρακαλέσω πολύ προσεκτικά, ειρηνικά, με όπως γνωρίζουμε και έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές συγκεντρώσεις και σε αυτόν τον χώρο, αλλά και παντού, για να δείξουμε αυτό ακριβώς που πραγματικά χρειάζεται έτσι, η Ελλάδα μας και να βγει και η εικόνα προς τα έξω. Θα παρακαλέσω με υπομονή, με σύμπνοια, με σύνεση, με σοφροσύνη, να το δείξουμε και κατά την πορεία μέχρι το Σύνταγμα που θα παραδώσουμε το ψήφισμα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους σε καρδίας και εάν πραγματικά ιδιαίτερα τους αρχιερείς, τον κλήρο, τους ευσεβείς, το μοναχικό τάγμα, παρακαλώ ιδιαίτερα, θα παρακαλέσω να προπορεύονται μπροστά που θα συνταχθούμε του την Πανεπιστημίου προς την Ομόνια για να μπορέσουμε να έχουμε το περιθώριο να συνταχθούμε. Να ευχαριστήσω πραγματικά όλα τα στελέχη που διοργανώσανε και βοηθήσανε και συμμετείχανε πραγματικά και χύσανε υδρότα πολύ και κόπο και όλους τους Χριστό αδελφούς που συμμετείχαν σε αυτή την πανηγυρικό παραδειγμά τον πανηγύρι αυτό του θερισμού. Ιδιαίτερα το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, τα στελέχη και όλα τα μέλη που συνέβαλαν ιδιαίτερα πραγματικά, αλλά και όλους τους εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα που ήρθαν κοντά μας και με μεγάλες δυσκολίες παρόλα τα μπλόκα που ήταν στον αγροτών ξεπεράσανε και πραγματικά τους ευχαριστούμε που καταβάλανε τόσο μεγάλο κόπο και θα συνεχίσουμε να ξέρετε εδώ ξεκινάει ο αγώνας. Δεν τελειώνει εδώ ο αγώνας. Θα συνεχίσουμε με περισσότερο πίστη και ένταση και ενότητα. Γιατί όλα αυτά ξέρετε που περάσανε, τα περάσανε, που διαμελήσανε γύρω και λαό με τις διχοστασίες και με όλα αυτά τα μίση μεταξύ μας. Επιτέλους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ήρθε η ώρα. Ο κοιμόμενος λαός αφιπλίστη. Και έτσι που λένε θα δώσουμε τώρα την πραγματική αυτό που τους χρειάζεται προς αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι επιτελούν οι πολιτικοί άρχοντες και οι υπόλοιποι. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάλι και να είσαστε κοντά σε αυτό τον ομολογιακό αγώνα το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας στα γραφεία μας Ακαδημίας 35 να έρχεστε καθημερινά για να μπορέσουμε να συνταχθούμε
γιατί εκεί είναι το κλειδί, όπως είπαμε, να δώσουμε με ενωτικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ και αν κάποιος πραγματικά πρέπει να δείξετε κατανόηση από τη συμμετοχή που θέλατε πάρα πολύ πραγματικά, δεν μπορούσε αυτό να γίνει πρακτικά. Τόσοι που λέμε ομιλητές να με συγχωρέσουν, φορείς, εκπρόσωποι πάρα πολύ, στο Σύνταγμα που θα φτάσουμε θα έρθουν που έχουμε οργανωμένο μικροφωνική εγκατάσταση φορητή με αυτοκίνητο και εκεί έτσι να μην με παρεξηγήσουν και πρέπει να δείξουν κατανόηση ιδιαίτερα. Γιατί ήταν άλλοι τόσοι ομιλητές και αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Η Παναγιά μαζί μας. Υπέρμαχος Αντίγωστα, ομολογητών αδελφών, φορέων και συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Και τώρα παρακαλώ, θα συνταχθούμε προς την Ομόνια για να δεν έχουμε περιθώρια για να βγούμε κατευθείαν τη σταδίου. Θα προχωρήσουμε προς την Ομόνια. Πρώτα να προπορεύεται το Ράσο, το μοναχικό τάγμα. Και θα γυρίσουμε, θα στρίψουμε από την Πεσμπατζόγλου και θα γυρίσουμε να ανέβουμε προς τη σταδίου. Θα παρακαλέσω τον επικεφαλής, τον διοικητή της αστυνομίας, παρακαλώ να οδηγήσει την πορεία, όπως είπαμε, που είχαμε συνεννοηθεί, να κατέβει προς την Ομόνια, να συνταχτούμε, να μπουνε μπροστά τα πλακάτ και όλοι τα παλικάρια μπροστά με τα πανό. Τα πανό να έρθουν εδώ στην εξέδρα. Παρακαλώ να έρθουν παλικάρια να πάρουν τα πανό εδώ στην εξέδρα και να μπουν μπροστά στην πορεία, μπροστά να προπορεύεται το Ράσο. Και συντεταγμένοι και ο ένας δίπλα στον άλλον με προσοχή, με ειρηνικό τρόπο να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Εκεί παρακαλώ θα είναι κοντά μας αυτοί που θα συμμετέχουν στις επιτροπές για να επιδώσουμε τα ψηφίματα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας.
Γεια σας.